Νότο μιλάμε για λύσεις. Έχεις εδώ πέρα και ζητάτε από μια μικρή ομάδα που προσπαθεί να βρει λύσεις στο στενό εκκλησιαστικό επίπεδο που μπορεί να κάνει δράση, γιατί όπως είπε και η αδελφή Μαρία, είμαστε μικροί άνθρωποι για να πετύχουμε μεγάλα εκτοπίσματα. Άνθρωποι με μεγάλο εκτόπισμα μπορούν να πετύχουν αυτά τα εκτοπίσματα. Σήμερα δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι εν πολλοίς απουσιάζουν. Είμαι μόνο με εξαιρέσεων, θα γίνουν εξαιρέσεων. Με αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που διαθέτει σήμερα το πλήρωμά μας, θα προσπαθήσουμε να συνδυαστούμε και να κάνουμε τις δράσεις στο εκτόπισμα που μας αναλογεί. Ελπίζοντας ότι αυτό το εκτόπισμα μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, θα μεγαλώνει. Στη διαδρομή αυτή των τελευταίων 4 ετών, από το 2015 ετών, έχουν ήδη δημιουργηθεί κινήματα κοινωνικής και πατριωτικής αλληλεγγύης, τα οποία δεν έχουν έρθει εις γνώσεις σας, από ό,τι βλέπω, από τη διαμαρτυρία σας σήμερα εδώ, που ψάχνετε απεγνωσμένα για λύσεις. Λύσεις υπάρχουν ήδη. Ενδιαφερόμαστε να δούμε τις λύσεις ή ενδιαφερόμαστε να πάμε σε μία εκδήλωση για να πούμε ότι κάναμε το στοιχειώδες καθήκον μας απέναντι στην πατρίδα και στην Εκκλησία. Υπάρχει, προηγουμένως είχαμε την τιμή εδώ πέρα, πριν μια ώρα περίπου, να μας μιλήσει ο πρόεδρος του κινήματος, κ. Παναγιώτης Θεοδωρίδης, του κινήματος Αντίσταση τώρα. Πείτε λιγάκι στο διαδίκτυο, δείτε τι έχει κάνει αυτό το κίνημα μέσα στα τελευταία αυτά 3 χρόνια της δράσης του. Έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα, χωρίς να έχει στην κυριολεξία κάνει να λαμβάνει από κανέναν. Ό,τι έχει γίνει από αυτή την ομάδα, την οικογένεια του συγκεκριμένου ανθρώπου, είναι με τεράστιες θυσίες, τεράστια έξοδα, τεράστιες αγωνίες και εξουθενώσεις στους δρόμους και στις επαρχίες και στην επικράτεια σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ενημερώσετε τον Έλληνα ότι δεν έχει κανένα λόγο να υπακούει ένα τέτοιο καθεστωτικό πολιτικό σύστημα που σήμερα έχει παραβιάσει εν συνόλο το ελληνικό σύνταγμα και δεν σέβεται κανέναν άνθρωπο Έλληνα που φέρει την επωνυμία Έλληνας. Λοιπόν, μπείτε μέσα. Πάρτε τα εργαλεία που έχει βγάλει το κίνημα. Δεν είναι ανάγκη, σόν και καλά, να κοιτάμε παντού μόνο για τους χριστιανούς. Πού τι κάνουν οι χριστιανοί και αν δεν κάνουν αυτοί, δεν κάνουμε τίποτα. Οπωσδήποτε έχουν χρέος οι χριστιανοί να κάνουν. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πατριωτικά και κοινωνικά κινήματα. Σαν το Αντίσταση τώρα, σαν το Πελίτη, την οργάνωση αυτή των Μακεδόνων Γεωργών, που έχει φροντίσει να διατηρήσει, να συντηρήσει την ελληνική σπορά και την ελληνική πανίδα, προκειμένου οι σπόροι που παίρνει ο αγρότης Έλληνας να γεννάνε και να μην χρειάζονται τα φάρμακα της Μοσάτο και να μην τρώει όλα τα δηλητήρια της Μοσάτο ο Έλληνας η οικογένειά του, με αποτέλεσμα να έχουν εξαφανιστεί οι καρκίνοι στο 150% πρόσφατη έρευνα του ΙΣΑ, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, από τις δηλητηριασμένες διαστροφές και τα δηλητηριασμένα κρέατα. Λοιπόν, υπάρχουν λύσεις, όμως δεν γίνονται από την καρέκλα οι λύσεις. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να συμμετάσχουμε πρώτοι. Και να πω αυτό που είχε πει κάποτε ένας Αμερικανός υγιής πρόεδρος για τον λαό του: μην ρωτάς τι θα κάνει η πατρίδα για σένα, αλλά ρωτά τι θα κάνεις εσύ για την πατρίδα.